Όχι. Εκεί, yes, εκεί. Είναι πέμπτη βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής πρωί. Την Κυριακή ο Δημήτρης έχει γενέθλια, αλλά ήθελα να κάνω το πάρτι το Σάββατο, αλλά το Σάββατο έχουμε μια δουλειά, οπότε δεν θα είμαστε σπίτι για να τα γιορτάσουμε οι δυο μας με την παρέα μας κλπ. Οπότε λέω να το κάνω Παρασκευή βράδυ, ο Δημήτρης θεωρητικά θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχω πάρει το δώρο του, γιατί μοιραζόμαστε την κάρτα και βλέπει ακριβώς τις κινήσεις του λογαριασμού και αν δει ότι ψώνεις από αυτό το μαγαζί, θα με ρωτήσει στάνταρ τι πήρες, γιατί θέλω να το πάρω. Μία οθόνη για την κάμερα, η οποία εγώ πραγματικά χαίστηκα, αλλά ο Δημήτρης την είχε ερωτευτεί όταν τον νοικιάσαμε για το Shoe Collection. Θα σας πω και για αυτό το Shoe Collection. Τον έβαλα για ύπνο τώρα, η ώρα είναι 2.30 τη νύχτα, 2.30 το πρωί, και εγώ θα κοιμηθώ σε λίγο και μετά θα σηκωθώ το πρωί. Θέλω με 9 η ώρα εκεί που ανοίγει το κατάστημα να πάω να το πάρω. Και μετά το βράδυ θα μαζευτούμε, μπαλκόνι, κλασικά, να φάμε και να πιούμε και να περάσουμε καλά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερα. Οπότε είπα να σας πάρω μαζί για να δούμε αν μια φορά θα μπορέσω να είμαι, να καταφέρω πάρτι έκπληξη, γιατί είμαι η πιο άχρηστη πεθαίνεις. Έχω συνεννοηθεί με τον Πάνο, το αγόρι της Φωτεινής, για να μάθω ακριβώς πού θα βρω την οθόνη, ποια είναι η οθόνη που θέλει, και τον έχω βάλει σε ένα group μαζί με τη Φωτεινή, το οποίο το group το έχω ονομάσει Φωτεινή. Έχω μετανομάσει το nickname του Πάνου σε Φωτεινή, αλλά στα ρώσικα, είναι το ρώσικο όνομα της Φωτεινής, το Σβετλάνα, ώστε αν ποτέ κατά τύχη δει τίποτα ο Δημήτρης να μην το καταλάβει εύκολα. Οπότε το ρώτησε τώρα μα είναι αυτό το μαγαζί. Του στείλα το screenshot από τη διεύθυνση και μου λέει ναι, αυτό είναι το κατάστημα, ναι. Να το πω να έρθει, ναι, απλά δεν ξέρω τι θα του βάλω να κάνει. Άρα και ζήτησα από τον Πάνο να φωνάξει τον Δημήτρη, να τραβήξει, να βοηθήσει στο γύρισμα. Γιατί αύριο τα παιδιά έχουν να κάνουν ένα γύρισμα. Οπότε θα ήταν ευκαιρία να φύγει ο Δημήτρης από το σπίτι για να φτιάξω όλο το χώρο, να τυλίξω και το δώρο σε ένα κουτί παπουτσιών, αν έχω, πρέπει να τσεκάρω αν έχω, ώστε να μην καταλάβει με την πρώτη τι είναι. Βάλω του να κάνει stabilizer, ρε. Πρέπει τύπου να του πεις σε χρειάζομαι επιγόντως, γιατί αλλιώς δεν θα έρθει, μπορεί να σου πει βαριέμαι και βέβαια αν καταλάβει ότι δεν τον έχεις ανάγκη, οπότε πρέπει να του πεις θέλω το stabilizer και θέλω να με βοηθήσεις, γιατί ξέρω, δεν ξέρω, θα το πιστέψει αυτό. Θα δούμε. Περιμένω και μια παραγγελία ίσως αύριο. Παρήγγειλε και αυτά, που είναι κεράκια. Happy fucking birthday! Το οποίο θα είναι τέλειο. Θα γράψω και ένα γράμμα, το οποίο δεν θα σας το διαβάσω γιατί θα είναι πολύ προσωπικό και θα νιώθω πάρα πολύ awkward. Οπότε αυτό θα το δει μόνο ο Δημήτρης. Και τώρα θα το κρύψω εδώ πέρα που δεν κοιτάει ποτέ και σε ελπίσουμε ότι δεν θα το ξεχάσω ούτε εγώ. Fuck, ξέχασα να πάρω την βλοκάμερα, οπότε θα βλοκάρω με το κινητό. Τσάμπα τη φόρτιζα άλλη νύχτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι 9 παρατέταρτο και πάω να πάρω ταξί, να πεταχτώ γρήγορα γρήγορα στο κέντρο να πάρω το δώρο. Έχω στο λίγο της κακιά συγκεκριμένη θυμή στην κοπέλα. Τη πήρα! Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει πουθενά η οθόνη αυτή. Είναι σε έλλειψη γενικά και όλοι μου λένε σε 10 εργάσιμες μέρες. Και μέσα με βάζει, όχι, θέλω τώρα. Πήρα 300 τηλέφωνα μέχρι να έρθω σε αυτό το μαγαζί στο Ήλιον. Είχα πάει πρώτα στο κέντρο, στην πλατεία Κάνιγκος. Και εν τέλει ούτε εδώ την είχα. Να το άξι, το είχα δει στο site. Λέω, μπάσκε, ευτυχώς που ήρθα. Γιατί με 100 ευρώ παραπάνω παίρνεις και κάτι άλλα εξτραδάκια, οπότε μπαίνει πλέον και στις δύο κάμερες που έχουμε και έτσι έχω και την οθόνη που ήθελε ο Δημήτρης και είναι και για τις δύο κάμερες και όχι μόνο για τη μία. Ας ελπίσουμε ότι ο Δημήτρης ακόμα κοιμάται, εντάξει είναι 10 ώρες το πρωί οπότε φαντάζομαι θα κοιμάται, ελπίζω να μην έχει ξυπνήσει τυχαία και να μην έχει βρει, πρέπει να κρύψω τώρα το δώρο και θέλω να ελπίζω ότι θα έρθει όντως το ίσως σήμερα. Ναι, μην το έχω χάσει, γιατί και ο Δημήτρης δεν ξυπνάει με το κουρέα, αλλά δεν θέλω κιόλας να ξυπνήσει σήμερα, γιατί λέω στο δεν είμαι εδώ. Αυτά. Κάθομαι εδώ να φτιάξω το δώρο του, γιατί εδώ, έτσι και μπει τώρα ο Δημήτρης μέσα στο σαλόνι, δεν θα με δει αμέσως και μπορώ να πω ότι π.χ. ψαχνούλαβα εδώ που έχουμε τα εργαλεία
για να μετρήσω, για να βρω π.χ. το μέτρο και να μετρήσω κάτι για το σπίτι. Είναι πολύ πιο πιστευτό από το να με δίνετε λίγο δώρο και να του πω «Α, αυτό δεν είναι για σένα». Θα το κρύψω επίσης εδώ πίσω. Είναι ένα ντουλάπι που δεν ανοίγουμε ποτέ. Όπως βλέπετε έχει μαλακίες. Σκέφτομαι βέβαια μήπως βρω κανένα άλλο κουτί να το βάλω μέσα ώστε να μην καταλάβει αμέσως. Καλά, δεν θα καταλάβει αμέσως, δεν νομίζω. Αλλά ξέρεις, να το βάλω λίγο στη διαδικασία να ξετυλίξει και να μαντέψει μήπως είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να κοιτάξω αν έχω κάτι σε κουτί μεγάλο. Okay, σημάζεψα λίγο το σαλόνι και τώρα πάω να βρω το κουτί που έλεγα. Έχω σίγουρα μια λύση, ένα κουτί που είναι εδώ στη ραφιέρα. Απλά είναι διάφανο το κουτί, οπότε θα φαίνεται κατευθείαν ότι δεν είναι αυτό το δώρο. Και δεν πρέπει να ξυπνήσω ο Δημήτρης και δεν πρέπει να δει πίσω την βλογκάρα, γιατί αυτός νομίζω ότι θα γυρίσουμε χρόνο για αυτή την Κυριακή. Για σήμερα δηλαδή που βλέπετε. Α, ναι, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Δημήτρης, σήμερα που το βλέπετε εσείς, όχι σήμερα που το γιορτάζουμε. Τώρα θα μου πείτε, Μελάη, αφού τη γενέθλιά του είναι την Κυριακή, γιατί δεν το κάνει Κυριακή? Και θα σου πω εγώ ότι το Σάββατο το πρωί η Φωτεινή φεύγει, πάει στις Πέτσες και θα γυρίσει Δευτέρα ή Τρίτη. Οπότε μην τα πάει πολύ αργά. Έχω και κορδέλες. Γενικά, συμβουλεύω όταν αγοράζετε δώρα να μπαίνετε στον κόπο να το φυλίγετε και να μην τα αφήνετε στη συσκευασία δώρα που σου κάνω στη μαγαζική, και ποτέ δεν είναι ωραία. Είναι πάντα μια σακουλίτσα και στην καλύτερη να σου βάλω και μια κορδέλα στη σακούλα. Γενικά αφιερώνω στο χρόνο να το τυλίξετε όσο χάλια και να είναι, γιατί στον άλλο να αρέσει να ξεφυλίγει και βλέπεις και τη χαρά στο πρόσωπό του και είναι τέλειο συνέστημα. Τελειώσαμε και με αυτό. Εκεί. Κλείνουμε αυτό. Τέλειωσα με αυτό, λοιπόν. Και αυτό είναι το σιρτάρι με τα πράγματα για πάρτι. Βλέπετε ότι γενικά παίρνω τα γενέθλια slash πάρτι πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα ολλανδικό έθιμο που μου έμεινε. Το κάνω πάρα πολύ στην Ολλανδία να στολίζουν όλο το σπίτι. Αλλά άμα δεν λείψει ο Δημήτρης από το σπίτι, δεν θα μπορέσω να στολίσω. Θα δω, πρέπει οπωσδήποτε πάνω να τον πείσει να πάει από εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Ήρθα τα ίσως. Γεια σας, μια υπογραφή. Λοιπόν, γρήγορα να βγάλω τα κεράκια, να μην τα δει. Αυτά είναι τα κεράκια, πάω να τα κρύψω. Και τα υπόλοιπα... Οπα, όχι, λάθος. Τα υπόλοιπα πάντως θα σας τα δείξω σε haul, δεν θα σας τα δείξω τώρα. Οπότε να το περιμένετε κι αυτό. Oh my god, τι ημέρα κι αυτή σήμερα. Η ώρα είναι 6:30 το βράδυ, το απόγευμα. Έκανα γυμναστική, έφαγα γεμιστά. Και κανόνισα τώρα με τα παιδιά, τον Πάνο και τη Φωτεινή, να καλέσουν τον Δημήτρη στο σπίτι τους για να πάει, για να φύγει ο Δημήτρης από το σπίτι για να το στολίσω. Και ο Πάνος γενικά δεν είναι καλός στις εκπλήξεις και στο να κρατάει πράγματα κρυφό. Προς το παρόν τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Μπράβο Πάνο, αν το βλέπεις στο βίντεο. Του λέει, θες να έρθει σπίτι να ράξουμε? Ο Δημήτρης μόλις είχε ξυπνήσει τέλος πάντων λίγη ώρα. Είχε να απαντήσει σε email, οπότε εννοείται ότι θα του πει «Έχω δουλειά» και του είχα πει του Πάνου χθες «Μη του πεις να ράξετε, γιατί δεν θα έρθει». Πρέπει να νιώσει ότι τον έχεις ανάγκη για να έρθει. Και του λέω «Ωραία, next plan». Το επόμενο πλάνο ήταν να του πει ότι τον χρειάζονται βοήθεια για ένα σκετσάκι ή κάτι για το βίντεο της Φωτεινής που γυρίζουν τώρα.
Meanwhile, όσο φάμε τη Φωτεινή, εγώ έχω κανονίσει με τη Δανάη, βασικά το έχουμε κανονίσει και οι τρεις, να κάνουμε πάρτι έκπληξη στο Δημήτρη. Αλλά κάπως πρέπει να τον κάνω να φύγει από το σπίτι, ώστε η Δανάη να μπορέσει να φτιάξει λίγο το σπίτι και να το κάνει πάρτι. Οπότε πρέπει να βρω μια δικαιολογία για να το φέρω εδώ. Και αναγκάστηκα να του πω ότι και καλά θα κάνουμε ένα σκετσάκι στην αρχή με τον Νίκο, τον Vibrator και τη Φωτεινή, επειδή θα είναι ερωτικό Q&A, ας πούμε, και καλά σαν intro να την πέφτει ο Δημήτρης με τον Νίκο στη Φωτεινή. Οπότε ξέρεις, με αυτά ο Δημήτρης γουστάρει φουλ να μαλακίζεται, οπότε μόλις έφυγε νιώθω ότι δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα. Μόνο χθες το είπα, πω αγάπη μου, την Κυριακή έχεις γενέθλια, ε. Αλλά το αφήσαμε εκεί. Είμαι επίσης περήφανη για τον εαυτό μου που δεν το είχα καρφώσει μόνη μου, γιατί είμαι και εγώ η χειρότερη στις εκπλήξεις, ειδικά με τη διοργανώνω εγώ. Οπότε τώρα θα στολίσω σπίτι, μετά θα πεταχτώ να πάρω τούρτα. Φακ, δεν έχουν περάσει ούτε 10 λεπτά που ο Δημήτρης πήγε από εκεί και μου λένε τα παιδιά θέλει ήδη να φύγει. Το ξέρω γιατί θέλει να μοντάρει, έχουμε μοντάζ. Του είπα αν μπορώ να τον κρατήσουν λίγο παραπάνω. Αλλά επίσης πήρε το πορτοφόλι του μαζί και έχει μέσα την κάρτα μου. Και δεν έχω καθόλου μετρητά, έχω 4 ευρώ και η σοκολατόπιτα νομίζω έχει 8-9 ευρώ. Περιμένω τα παιδιά να μου πούνε μήπως μπορώ να περάσω στα κρυφά, να μου δώσουν λεφτά να πάω να πάρω τη σοκολατόπιτα και μετά να έρθουν κι αυτοί. Βασικά να μείνει ένας πίσω να πάρει τούρτα. Θα με τρελάνει ο Δημήτρης, αλήθεια. Τώρα αυτό με το στείλει Φωτεινή, γιατί ο Δημήτρης δεν κρατιέται να γυρίσει σπίτι. Το σχέδιο σχεδόν απέτυχε. Ή τέλος πάντων δεν ολοκληρώθηκε. Οπότε ας του βάλω το δώρο εδώ. Και συμφωνήσαμε με τη Φωτεινή να μείνει ένας πίσω να πάει να φέρει τούρτα. Και απλά θα δει και την έκπληξη όταν έρθει. Θα βάλω και μουσικούλα. Με πήρε και τηλέφωνο ο Δημήτρης, μου λέει θα έρθει και η Φωτεινή σπίτι. Του λέω ναι. Μου λέει δεν θα κάνουμε γύρισμα. Και λέω πα. Πρέπει να τα ρωτάει όλα τα γόρι μου να μην αφήνει τίποτα στην τύχη. Έτσι. Έβαλα το κλασικό happy birthday τραγούδι που είναι τουρκικό. Κάποιος ανεβαίνει τον σανσέρ, ελπίζω να μην είναι ο Δημήτρης από τώρα. Και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό τουλάχιστον. Ήρθαν τα παιδιά. Ήρθανε! Νικολικό! Happy birthday! Αφού είναι στις 16. Α, τι μου πήρες! Τι ήταν να κάνουμε εδώ? Αφού είναι σε 2 μέρες! Δεν θα ζητάει που δεν είναι! Άντε! 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 Ωραία, να δείξεις το δώρο μου! Ναι! Να μαντέψεις τι είναι! Το LED! Αυτό δεν είναι! Ωραία! Βρε, σταμάτησε να καρφώνεις αμέσως! Δεν ξέρω! Μικρόφωνο! Τώρα το βρήκαμε τη δεύτερη. Περίμενα, άρθει και η Φωτεινή. Okay. Όχι απλά έχω ρωτήσει τον Πάνο. Έχω κάνει έρευνα από τα βιντεάκια που βλέπατε μαζί με τον Πάνο. Γιατί στην αρχή δεν ήθελα καν να το ρωτήσω. Γιατί λέω, άμα το ρωτήσω, μπορεί να το καρφώσει κατά λάθος. Α, ναι, σωστά. Δεν έχουν πάρει όλοι το ψηλό. Μα είσαι χαζός και εσύ, δεν μπορούν να σε ρωτήσουν και να μην το πεις που θέλω. Εντάξει, δεν... Όχι, κρατήθηκε. Όχι, κρατήθηκε πολύ καλά. Γι' αυτό έκανε χθες και να τον ρώταγα κάτι και έκανε. Μάλλον θα επεξεργαζόταν. Θα είχε μέσα του. Μην το πεις, μην το πεις. Είμαι έξω από το σπίτι της Δανάης. Μετά το γύρισμα, ο Δημήτρης ήρθε κανονικά για το σκέτς και καλά την πρόφαση. Μετά το γύρισμα, ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Και εγώ έκανα πως ξέχασα τη vlog κάμερά μου για να γυρίσω και καλά σπίτι. Αλλά να μην γυρίσω σπίτι, να πάω να πάρω και τούρτα γιατί το θυμηθήκαμε τελευταία στιγμή. Ο Πάνος βέβαια δεν το έπιασε και μου είπε: Όχι, την πήρες, είναι μέσα στην τσάντα, την έβαλα. Οπότε προχώρησα λίγο ακόμα μαζί τους και μετά βρήκα την πρόφαση ότι πάω να πάρω κάτω από την περίπτερο. Αλλά δεν, εννοείται ότι ανέβηκαν και δεν τους πρόλαβα. Οπότε η τούρτα δεν θα είναι την ίδια στιγμή που μπήκε ο Δημήτρης στο σπίτι. Και έχασα και την πρώτη του αντίδραση στο σπίτι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, θα τη φέρω τώρα τεραχωνισμένα. Καλώ Τίνα. Για μένα το στήσε όλο αυτό. Ναι, για σένα. Έχει ακόμα εσύ. Έφερα την τούρτα. Καλά έκανε. Η τούρτα είναι εδώ. Έπρεπε να μου πει να την πάρω το πρωί. Ρε, ήθελα να το κάνω εγώ, αλλά ξέχασα. Είχα άλλα στο μυαλό μου. Κυνηγούσα να βρω το δώρο του Δημήτρη σε όλη την Αθήνα. Οκ, okay, δεν πειράζει. Ας ανοίξουμε το δώρο. Θα έρθείτε για το δώρο. Yes. Ναι, ήρθε. Ποιο?
Α, έχουμε δύο vlogs. Πάνω δεν κατάλαβες ότι βρήκα την πρόφαση για τη vlog κάμερα για να μην έρθω. Που κάνω μια ξέχασα τη vlog κάμερα και λες την έβαλα στην τσάντα σου. Α, όχι, δεν το κατάλαβα. Πότε θα γυρίσετε τελικά? Όχι ρε. Όχι. Όχι. Θα γυρίσουμε. Αυτό το βίντεο θα ανέβει. Α, έτσι. Πώς θα ανοίγω? Έλα με τσιλί. Είναι πολύ μεγάλο φαίνεται. Ναι. Τι είναι? Τι σου πήρε? Παπούτσια. Τα κουτί παπουτσιών είναι. Αααα, τσάι. Αααα, μικραίνει όμως τώρα. Γίνε το, γύρνω το ανάποδα σου λέω 10 ώρες. Αααα. Ναι, αυτό θα το διαβάσεις όμως από μέσα σου γιατί θα κριντζάρουμε. Όχι, θα κριντζάρουμε όλοι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πάω, Θεραντόπουλε μου, έχεις προσφέρει τις πιο πίστευτες στιγμές της ζωής. Θα του λέει ότι θέλει παιδιά. Ελπίζω. Τι έκθεση είναι αυτή, έχει γεμίσει και τις δύο σελίδες. Όχι, πρέπει να διαβάσεις πριν τέτοιο το δώρο. Όλο αυτό που πάρει μισή ώρα. Γιατί να σου πάρει μισή ώρα? Νικούικο. Έλα, ρε! Είσαι το πιο σημαντικό νόημα στη ζωή μου. Τι λιφάτινε. Είσαι δεύτερη στιγμή. Είδες, γρήγορος. Νιώθεις πολύ άνετα τώρα. Κατουλιέμαι. Πήγαινε. Μα θα ανοίξει το δώρο πριν, δεν γίνεται. Τουλάχιστον γελάει, οπότε αυτό είναι καλό σημάδι. Σαν τρελό να γράφει. Ευχαριστούμε. Άνοιξε το τώρα. Και αρκετά τα κρίνει. Όντω τώρα να μα. Δεν ήταν μαλάκι. Όντω. Ευχαριστώ πολύ, μωράκι μου. Όλο αυτό το κουτί γι' αυτό! Έλατε! Θα μας κάνεις review! Θέλω να είσαι unboxer, να μιλάς κιόλας! Έχει ενθουσιαστεί υπερβολικά! Θα κόψουμε τούρτα! Θα κόψουμε τώρα! Δεν θα κάνω. Εσύ σου έχει ανοίξει η όρεξη πάνω? Ναι, ναι. Καταφέρει να σου λέει: Θα έχει κανένα σπόρο και θα πληρώσει το κερατάκι. Αλλά χωράει. Ναι, χωράει, χωράει. Μπορεί να το βάλει από την από πίσω. Ξέρεις από πού το πήρα? Όχι. Ίσως. Πρέπει να γράψει κυράκια. Γρήγορα, να μην κάνουμε. Ωραία. Τέλειο. Να ζήσεις, Δημήτρη, και χρόνια πολλά. Άντε, 10 ώρες. Θέλετε τώρα ή μετά? Μετά. Θες κάτι άλλο, άλλη μια έκπληξη? Τι άλλη έκπληξη, τι έχω? Δεν έχω, μόνο δεν σε αγαπάω λόγο, σε αυτό το κόσμο. Πες μόνο πάλι. Ω, κρίτ. Δεν θα τελειάσει ποτέ αυτό σήμερα. Όχι! Θα πρέπει να φιλήσω και τον πάνω. Ναι! Όχι! Κι εγώ είμαι σε αυτή την παρέα, ξέρεις. Hey. Δεν ήθελα να γίνει ακριβώς έτσι. Ναι, γιατί το έχεις υπολογίσει έτσι. Δεν είναι μόνο πάνω στην παρέα, και εγώ σ' αγαπάω. Και εσύ, Φωτεινή, αλλά έχω κριτζάρει ήδη με σένα, στο βίντεο σου. Ναι! Τι ωραία που το τύλιξες πάνω. Ρε, γιατί κάνετε έξοδα, αλήθεια. Ρε, μιζέρια, άνοιξε το δώρο σου. Δεν ξέρω τι είναι το δώρο. Δεν έλα παρέκκα. Γιατί δεν το τύλιξες? Αν δεν αναλάβεις. Ρε, μαλάκα. Έλα το φως. Έλα τώρα. Δεν ξέρω. Πόσο cute. Έλα να σε φιλήσω. Ευχαριστώ, ρε. Τέλειο. Έλα, σταματήστε! Εντάξει, αρκετά! Να πάω μέσα στο δωμάτιό μου. Ω, μαλάκα, βγάζει πολύ φως. Είσαι έτοιμη για τις πέτσες? Όχι, δεν έχω κάνει βαλίτσα. Ψυχολογικά, ξέρεις τι με ξενερώνει? Ότι είναι για τρεις μέρες, θέλω ένα μήνα. Όχι, όχι, οι σπέτσες δεν είναι για παραπάνω από τρεις μέρες. Εσύ είσαι λίγο, σε ένα μήνα. Όχι, όχι σε ένα μήνα, σε δύο εβδομάδες. Τι? Έχεις γενέθλια. Α, εγώ γενέθλια. Α, έχω γενέθλια αυτό το μήνα. Ναι, αλλά είναι η ίδια μέρα που λέει υγεία, δεν παραμονίζουμε, οπότε δεν θα είναι χαρούμενα γενέθλια.
Θα είμαι ξανά πρόσφυγας. Θα σου πάρουμε δώρο, χαρτιά, ελληνικά, ξέρεις, μια πράσινη κάρτα. Μια πράσινη κάρτα. Το βλέπετε, η Τσίλ το χρησιμοποιεί το παραθυράκι της κανονικότατα. Τέλειο. Παιδάκια, γιατί μας κλάσατε έτσι, άσχημα. Τι κάνετε εκεί, αν φορτίζετε. Θα την δει, έλα σε πιάσω μια γαλίτσα, σε πάρω μια γαλίτσα, όχι να σε πιάσω. Δεν θέλω σε μάμι. Τι awkward. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον πάνω πρέπει να τα κάνεις αυτά. Δεν θα νιώσεις καθόλου άβολα. Όχι, εντάξει, με τον πάνω θα τα βρούμε αλλιώς. Φιλάκια, παιδάκια. Πολύ καλά στο πάρτι. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλό μάζεμα. Ο Δημήτρης θα τα μαζέψει. Φύγανε τα παιδιά. Ο Δημήτρης είχε στο μπαλκόνι να πάρει το κινητό του, γιατί καθόμασταν έξω. Το καλύτερο κοριτσάκι. Σταμάτα τη ζήλια σήμερα. Φύγανε τα παιδιά, ο Δημήτρης θα πάει να παίξει με τα πιου πιου του. Τουλάχιστον είναι επιτυχία τα δώρα, χαίρομαι. Και ναι, οπότε σας υποσχέθηκα να σας μιλήσω λίγο για το Shoe Collection επ' ευκαιρίας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα καταλήξαμε στην τελική απόφαση να το ξαναγυρίσουμε. Μας είχαν μείνει λίγα πλάνα, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Οπότε αποφασίσαμε να το ξαναγυρίσουμε. Να διορθώσουμε τέλος πάντων τα λάθη που είχαμε κάνει. Δηλαδή είχαμε κάτι λάθος φωτισμούς. Κάποια πλάνα τα κάναμε λίγο βιαστικά γιατί έπεφτε ο ήλιος. Το μόνο που θα σας πω, ξέρω ότι το περιμένατε και συγγνώμη πάρα πολύ που σας έκανα να ενθουσιαστείτε με αυτό το concept, είναι ότι θα γίνει τώρα τέλος καλοκαιριού, γιατί φτιάχνουμε το pool party, το οποίο καίγομαι αυτή τη στιγμή να κάνω το pool party. Οπότε μετά τα pool party θα έρθει το shoe collection. Δεν σας υπόσχομαι ημερομηνία, δεν θα ξανακάνω το λάθος να σας πω πότε ακριβώς θα βγει αυτό το βίντεο. Και δεν θέλω να βγάλω κάτι που δεν είμαστε 100% περήφανοι γι' αυτό. Βγήκανε κάποια πλάνα φανταστικά, οπότε στεναχωριέμαι για τα ωραία τα πλάνα, αλλά βγήκανε και κάποια που λέμε θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Τι κάνεις? Μ' αρέσει που τα λες. Οπότε αυτά και με το Shoe Collection, αυτά και με αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καληνύχτα όνειρα γλυκά και να πείτε χρόνια πολλά στο βίντεο. 37. Σκάσε. Bye. Τι. Τι κάνεις. Και καλά τι έχει βρει για αυτήν ένα διαστημόπλιο από την Κίνα.